Μαρία Σπυράκη, καλή σου ημέρα. Καλημέρα σε όλους εκεί, καλημέρα στον Πειραιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά. Πλά. Καταγράφουμε λοιπόν όλα αυτά. Είδαμε και χθες τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βγήκε εκτός της... Τις προάλλες ήταν στην Κρητική Ελλάδα, χθες ήταν στην Χαλκίδα, διατύπωσε ένα λόγο για διάφορα ζητήματα που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και τη δική τους δυναμική. Βέβαια αναφέρθηκε η Μαρία Σπυράκη και στα γεγονότα στο Παρίσι με τους τζιχαντιστές. Δεν ξέρω βέβαια τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με την εγχώρια πραγματικότητα και με όλα αυτά. Είναι ένας κίνδυνος ο οποίος απειλεί τη χώρα, είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι γιγαντώνεται σιγά σιγά και αφορά και εμάς. Μήπως είναι σε κάθε μια... περίπτωση ναι. Η ασφάλεια είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής μας ζωής. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θυμηθούμε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας είναι αυτοί που μας την παρέχουν. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να τους αποδίδουμε και την τιμή που τους αρμόζει και την μυθολογική κατάσταση που τους αρμόζει, και η κυβέρνηση αυτή έδωσε ήδη ένα δείγμα γραφής κατά την αναδιανομή του πρωτογενούς πλεονάσματος. Mm-hmm. Και κυρίως να γνωρίζουμε ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί που είναι κάθε μέρα στον δρόμο, στηρίζουν τις αποστολές με κίνδυνο της ζωής τους, και σε καμία περίπτωση να μην αρχίζουμε να συζητάμε αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει ήδη στο τραπέζι, τον αφοπλισμό της αστυνομίας. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν νομίζω πολύ ξεκάθαροι ότι η χώρα χρειάζεται ασφάλεια, ότι η χώρα χρειάζεται πολύ οργανωμένη αστυνομία και ότι οι γυναίκες και οι άνδρες της αστυνομίας αξίζουν την τιμή μας. Mm-hmm. Και πολιτικά και οικονομικά αξίζουν την αποκατάσταση των συστημάτων του σταδιακά. Ναι, εντάξει, αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε και στις υποθέσεις που αφορούν την ασφάλειά μας η αστυνομία δίνει το παρόν, εξιχνιάζει υποθέσεις, συλλαμβάνει δραπέτες, ποινικούς και τρομοκράτες, αποκαλύπτει δολοφόνους και δολοφονίες και τι βρισκόταν πίσω από το μαύρο χέρι των εκτελεστών, πολλά πράγματα τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν είδαμε βέβαια και από το ΣΥΡΙΖΑ κάποια καταδικαστική δήλωση για την τρομοκρατία, ή τουλάχιστον να αποδοθούν τα εύσημα στην αστυνομία για την περίπτωση Ξηρού. Έτσι είναι ακριβώς. Η απάντηση μετά από 24 ώρες και απανωτές δικές μας ανακοινώσεις ότι η αστυνομία έκανε το αυτονόητο, μόνο ικανοποιητική δεν είναι. Κοιτάξτε κύριε Κασιμάτη, η αστυνομία δεν συνέλαβε έναν κλέφτη ποδηλάτων. Mm. Η αστυνομία συνέλαβε έναν επικίνδυνο τρομοκράτη. Και αυτό πρέπει τουλάχιστον να το παραδεχτούμε και να πούμε ότι ήταν μια σπουδαία πράξη για τη δημοκρατία. Και χρειάζεται και μεγαθυμία βέβαια από όλες τις παρατάξεις του πολιτικού, του δημοκρατικού τόξου, οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν ότι εδώ γίνεται μια επιτυχία και να βάλουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, ή τουλάχιστον να δώσουν τα εύσημα εκεί που ανήκουν. Γιατί και τα σώματα ασφαλείας και οι αστυνομικοί δεν ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, είναι μέσα στην ελληνική κοινωνία, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Προέρχονται από όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και νομίζω ότι τους οφείλουμε να τους αποδώσουμε τα εύσημα που τους αναλογούν. Μάλιστα. Άλλωστε εσύ το ξέρεις καλά το θέμα αυτό, διότι μεγάλωσε σε μια οικογένεια ο πατέρας σου. Δεν θέλω να το χρησιμοποιώ, αλλά μια και το αναφέρεις. Ναι. Εγώ είμαι παιδί αστυνομικού και εξαιτίας... Και αισθάνεσαι πολύ περήφανη για αυτό το πράγμα, φυσικά. Με τη σύνταξη του πατέρα μου που έφυγε νωρίς, μεγάλωσα και σπούδασα. Μάλιστα, μάλιστα. Ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Μάλιστα. Οι άνθρωποι να λείπουν πάρα πολλές ώρες από το σπίτι τους. Mm-hmm. Για να υπηρετήσουν το καθήκον. Μάλιστα. Ένα επιπλέον στοιχείο που σε τιμά, Μαρία, να σταθούμε σε κάτι που μας προξένησε μια έκπληξη. Δεν θα τη χαρακτηρίσω ευχάριστη, δυσάρεστη, αλλά ήταν μια έκπληξη. Με την αρπαγή της ωραίας Άντζελας. Αυτό δεν ήταν περίεργο? Μας ήρθε σαν εξ ουρανού, δηλαδή μια πολιτική προσωπικότητα που δεν είχε δείξει ποτέ να φλερτάρει με την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ανήκε στο ΠΑΣΟΚ, είχε εκλεγεί στην περιοχή της, στην Κέρκυρα, και ξαφνικά βλέπουμε να μετακινείται στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κασιμάτη, αγαπητέ Πέτρο, οι βουλευτές είναι αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους. Mm-hmm. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία το τιμά ιδιαίτερα και το θύμισε και την περίοδο που γινόταν η συζήτηση για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Εδώ, τώρα, σε αυτές τις εκλογές, έχουμε ένα τεράστιο διακύβευμα. Και αυτό δεν είναι κομματικό. Ξεπερνάει τα όρια των κομμάτων. Είναι το διακύβευμα της παραμονής ή όχι της Ελλάδας στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις της χώρας καλούνται να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο πρωθυπουργός της τριτοκομματικής κυβέρνησης που πήρε την Ελλάδα από τον γκρεμό το 2012 και ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο πρωθυπουργός της δικοματικής κυβέρνησης που συνέχισε για να κλείσει τη διαπραγμάτευση. Και ως εκ τούτου, οποιοδήποτε πρόσωπο, ο οποιοδήποτε βουλευτής, ο οποίος εκτιμά ότι μπορεί να συμφωνήσει με αυτές τις παραμέτρους, είναι ευπρόσδεκτος. Και στη βάση αυτή κατάλαβα ότι η κυρία Γκερέκου έκανε την επιλογή. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό θα ήταν πολύ λογικό αν συνέβαινε από ένα άλλο κόμμα, από έναν άλλο χώρο, να γινόταν μια μεταγραφή. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια συγκυβέρνηση που ο δυνατός εταίρος του σχήματος παίρνει και ξυλώνει το πουλόβερ στην ουσία σε ένα αποδυναμωμένο Πασόκ που παραπέει και επιτυγχάνει αυτή την μετακίνηση, αυτή τη μεταγραφή. Δεν αφορά μόνο τον έναν, δεν αφορά μόνο τη θέληση της κυρίας Γκερέκου, φαντάζομαι. Είναι και πρέπει και η άλλη πλευρά να υιοθετήσει το αίτημα αυτό της μετακίνησης, έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό είπε και ο κύριος Βενιζέλος, ίσως εύστοχα. Οι βουλευτές, ξέρετε, δεν είναι παίκτες ομάδων, ναι, για να πάρει κανείς την άδεια της ομάδας για να τους δανειστεί. Οι βουλευτές είναι αντιμέτωποι με τη συνείδηση τους πρώτων. Και δεύτερον, εδώ υπάρχουν δύο κυρίαρχες πλατφόρμες. Αυτές συγκρούνται. Η μία είναι η πλατφόρμα της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, της παραμονής της χώρας στο ευρώ, της εγγύησης των εισοδημάτων των Ελλήνων. Χθες ο Πρωθυπουργός, σας θυμίζω, στη Χαλκίδα είπε ότι θα αποκαταστήσει και τα επιδόματα, τις μικρές συντάξεις που παίρνουν οι Έλληνες βορειοπυρώτες, όπως επίσης και οι πόντιοι. Χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια σειρά φοροαπαλλαγών. Είναι λοιπόν η μία πλατφόρμα που λέει βήμα-βήμα πάμε στην αποκατάσταση των πληγών, στην επούλωση των πληγών, αλλά παραμένοντας πάντα στο σκληρό πυρήνα και διατηρώντας τα κεκτημένα που η χώρα έχει. Και είναι η άλλη πλευρά, η άλλη πλατφόρμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει βάλει στο τραπέζι τον κίνδυνο της χρεοκοπίας, που έχει βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν οι καταθέσεις και έντοκα γραμμάτια από μικροκαταθέτες. Η κυρία Γκερέκου, όπως και ο καθένας μας σε αυτή τη διαδρομή, έκανε μία επιλογή. Επέλεξε να σταθεί δίπλα στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα, να πλαισιώσει την ευρωπαϊκή πλατφόρμα. Είναι ως εκ τούτου ευπρόσδεκτη, διότι επιβεβαιώνει ότι δεν είμαστε πια στη συζήτηση για τα κόμματα, είμαστε στη συζήτηση για την προοπτική της χώρας. Βέβαια, Μαρία μου, το γεγονός του να παρέμενε στο Πασόκ πάλι θα υιοθετούσε και θα συνεισέφερε σε αυτή την ευρωπαϊκή πλατφόρμα και θα έδινε το δικό της παρόν σε αυτή την προσπάθεια. Δεν ανήκει σε έναν άλλο χώρο όπου τέλος πάντων θα ήταν υπό αμφισβήτηση η ευρωπαϊκή της αντίληψη και η ευρωπαϊκή της προοπτική. Ναι, αλλά εδώ η συνεισφορά της έχει να κάνει και με το ποιος θα βγει πρώτος. Και η συνεισφορά όλων των ανθρώπων που στοιχίζονται πίσω από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Έχει να κάνει δηλαδή με το εκλογικό σύστημα στο οποίο το πρώτο κόμμα παίρνει τις 50 έδρες μπόνους και άρα είναι αυτό το οποίο είναι ο κορμός της νέας κυβέρνησης, της κυβέρνησης που θα σχηματιστεί στις 26 Ιανουαρίου. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η ευρωπαϊκή πλατφόρμα, το κόμμα που εκφράζει αυτό υπό τον Αντώνη Σαμαρά, να είναι πρώτο. Βέβαια, θα το καταλάβαινα περισσότερο αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες για τον Βασίλη Οικονόμου, τον ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος λέγεται ότι μπορεί να μετακινηθεί στο επικρατείας. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, Μαρία, αυτό. Το επικρατείας είναι μια υπόθεση που χειρίζεται προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Το κάλεσμα, αυτή η αίσθηση που μεταφέρω και που καταλαβαίνετε ότι την περιγράφει πολύ αναλυτικά ο Πρωθυπουργός στις ομιλίες του, και θέλω να πω ότι θα την περιγράψει και πολύ αναλυτικά στο Intercontinental στις 12.30. Το Σάββατο, όπου θα παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης μέρας για την Ελλάδα. Το κάλεσμα αυτό απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που έχουν αποφασίσει ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι στο ευρώ, ότι οι μικροκαταθέτες πρέπει να είναι ασφαλείς, ότι οι συντάξεις θα πρέπει να αποκατασταθούν, ότι οι φοροελαφρύνσεις πρέπει να γίνουν σταδιακά και ότι. Και είναι αυτοί όλοι που πλήρωσαν πολύ ακριβά τα λεφτά υπάρχουν. Πάντως, αν συμβεί αυτό με τον κύριο Οικονόμου, θα έχετε και μία κεντροαριστερή συνιστόσα στη Νέα Δημοκρατία. Και θα έχει ενδιαφέρον. Δεν είμαστε χώρος με συνιστώσεις. Είμαστε μια πολύ μεγάλη παράταξη που δίνει στις 25 Ιανουαρίου τη μάχη για την Ελλάδα. Και το δείγμα γραφής αυτό ο Πρωθυπουργός το έδωσε και στο παρελθόν ως επικεφαλής της τρικομματικής κυβέρνησης. Και κίνηση προς τους ανεξάρτητους βουλευτές, σας θυμίζω ότι έκανε και πριν τη δεύτερη εκλογή, προσπάθεια εκλογής στη Βουλή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας,
όπου μίλησε για ευρύτατη κυβέρνηση. Mm-hmm. Πάντως, αυτό που έχει ενδιαφέρον και ίσως έπρεπε να γίνει και σε προγενέστερο χρόνο, Μαρία, ήταν η ατζέντα. Η ατζέντα και οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις μέσα στην κοινωνία που θα κάνει η κυβέρνηση. Μου είπες θα ανακοινωθούν όλα αυτά, φαντάζομαι, στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο, κοντός ψαλμός Αλληλούια. Αλλά ίσως έπρεπε σε προγενέστερο χρόνο να γίνουν ορισμένες δράσεις, ώστε και οι πολίτες να αντιληφθούν σε αυτό το σύντομο διάστημα της εκλογικής αναμέτρησης, ίσως και πριν την εκλογική αναμέτρηση, ότι κάτι συμβαίνει, κάτι έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, μιλούσαμε τις προάλλες με τον καθηγητή, τον κ. Κρεμαστινό, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε ότι μία μελέτη που είχε κάνει με ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές και το κατέθεσε και προσφάτως, νομίζω, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ότι αν φορολογηθεί το αλκοόλ κατελάχιστον, τα τσιγάρα κατά 5 λεπτά, δηλαδή εκεί που είναι 3 να κάνουν 3 και 10 για παράδειγμα, ένα μικρός φόρος, και επίσης ο τζόγος στα τυχερά παιχνίδια, τότε υπάρχει η δυνατότητα, με πολύ αισιόδοξες προοπτικές, ο Έλληνας ασφαλισμένος να έχει μηδενική εισφορά στα φάρμακα. Να μην, εκεί που πληρώνει το 25% να μην πληρώνει καθόλου. Στα Πέτρο, δεν θέλω να μπω στις μετρήσεις, γιατί δεν έχω μπροστά μου τα μοντέλα και δεν θέλω να υποδείξω. Θέλω να πω ότι αν ισχύει αυτό, θα έχει πολύ ενδιαφέρον εάν γινόταν. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες χρειάζονται. Αλλά θέλω να πω μόνο κάτι, ότι όσο αυξάνεται η φορολογία, και αυτό το ξέρω ως αίσθηση από τα οικονομικά, τόσο μειώνεται η κατανάλωση. Ως εκ τούτου, κάθε φορά που γίνεται μια πρόταση με βάση ένα μοντέλο, πρέπει ενδεχομένως να λαμβάνει υπόψη της και τη μείωση της κατανάλωσης. Χωρίς να θέλω καθόλου να αμφισβητήσω αυτό που είπε ο κ. Κρεμαστινός. Στην ουσία των πραγμάτων πάντως, συγκλήσεις στις ευρωπαϊκές δυνάμεις για το πώς μπορούν να καλυφθούν με σοβαρό τρόπο και όχι με εξαγγελίες τι λεφτά υπάρχουν, σημεία του προϋπολογισμού μπορούν να υπάρξουν. Εκείνο που σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει σε καμία περίπτωση είναι η συζήτηση ότι μπορούν να βρεθούν 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διατεθούν ανεξάρτητα από την έκβαση της διαπραγμάτευσης για να πάρουν οι συνταξιούχοι 13η σύνταξη, για να βρεθούν οι παροχές του ΣΥΡΙΖΑ. Τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ δημιουργούν τεράστια τρύπα στο έλλειμμα και αυτό συνεπάγεται με συνοπτικές διαδικασίες το κόψιμο, το πάγωμα των κοινοτικών κονδυλίων για τη χώρα. Νομίζω είναι τόσο καθαρό από τον κοινοτικό προπολογισμό, από τον κοινοτικό κανονισμό, με συγχωρείτε, που δεν χρειάζεται απεραιτέρω διευκρίνηση. Το παραδέχονται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, ακούμε αισιόδοξα μηνύματα από την Ευρωβουλή και θέλω με τις ευκαιρίες, επειδή είσαι και ευρωβουλευτής, να μας δώσεις κάποια στοιχεία. Κι άλλοτε, με συναδέλφους σου, με τον κ. Κεφαλογιάννη που έχω συνομιλήσει, μας έδωσε ορισμένες ενδείξεις, ορισμένα πράγματα, όπου πραγματικά φάνηκε ότι και η αντίληψη των Ευρωπαίων έχει αλλάξει, αλλά έχει αλλάξει και στην καθημερινότητα και με νούμερα και με συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι αν τα πράγματα πάνε κάπως καλύτερα και αντιληφθούν και οι ίδιοι ότι το θέμα αυτό, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα, πρέπει να λυθεί με τον Α ή Β τρόπο, νομίζω ότι έχει δυνατότητες η χώρα να βγει πιο γρήγορα από το αδιέξοδο που βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα. Αν εννοείς το θέμα του χρέους, για να ξεκινήσουμε την διαδικασία της συζήτησης για το χρέος, mm-hmm. για το οποίο υπάρχει ειδικός χάρτης και τον επέτυχε η κυβέρνηση σε συμφωνία με τον Γιούγκερ τον Νοέμβριο του 2012, θα πρέπει να κλείσουμε την αξιολόγηση του πετρελαίου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία άλλη συζήτηση εκτός από το να κλείσουμε την αξιολόγηση. Και την αξιολόγηση θα την κλείσει η κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να διαπραγματευτεί στα σοβαρά και γιατί η κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει πώς θα κλείσει αυτό το θέμα. Mm. Και γιατί όλα τα άλλα είναι συζήτηση που συσκοτίζει την ατμόσφαιρα, όπως ο ισχυρισμός του ΣΥΡΙΖΑ ότι πάμε να αυξήσουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και στα είδη πρώτης ανάγκης, ότι πάμε να αλλάξουμε το ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ στα νησιά, ότι πάμε να κόψουμε το ΕΚΑΣ, ότι πάμε να κόψουμε τις συντάξεις. Ο Πρωθυπουργός ήταν και χθες αυτής, δεν υπάρχει καμία μείωση στις συντάξεις, στις βασικές συντάξεις και στις κύριες συντάξεις. Ο Πρωθυπουργός ήταν χθες αυτής, ετοιμάζεται αντιθέτως να αποκαταστήσει το επίδομα προς τους βορειοϋπηρώτες και τους ποντίους, ετοιμάζεται το 2015 και είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, να μειώσουμε και άλλο τον ΕΜΦΙΑ. Και ετοιμάζεται να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές, με στόχο οι επιχειρήσεις να έχουν έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή 15% και τα φυσικά πρόσωπα να έχουν ανώτατο συντελεστή 25%. Όχι 50, όχι 50, που λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι χθες άκουσα τον κύριο Παρασκευόπουλο να λέει ότι θα κάνει έκπληξη και θα δώσει ως ανώτατο φορολογικό συντελεστή για πάνω από 42.000 εισόδημα 50%. Προφανώς ετοιμάζει και άλλες εκπλήξεις και για αυτούς που είναι κάτω από 42
20.000 και θα φτάσει μέχρι και τις 22.000 που είναι το μέσο εισόδημα του Έλληνα εργαζόμενου στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Πάντως αντιλαμβάνομαι και τη δινή θέση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την έννοια ότι έχουν να αντιμετωπίσουν και το κτίνος του λαϊκισμού. Έχουν να αντιμετωπίσουν τις εκφράσεις που αγγίζουν πρόθυμα αυτιά και θέλουν οι πολίτες να τα ακούσουν μέσα στη δίνη και στην καταιγίδα όλων αυτών που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια. Και σαφέστατα, αυτό είναι ένα μεγάλο άλογος φαντάζομαι, αλλά από την άλλη πλευρά, εάν και εφόσον επικρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και επειδή δεν υπάρχουν χρήματα, αυτό που θα επιχειρήσει να κάνει είναι να προσφέρει θέαμα, δηλαδή ειδικά δικαστήρια, κατηγορίες, και μπαίνει η χώρα σε μια άλλη περιπέτεια, σε μια άλλη δίνη. Βέβαια είναι καλό να μην υπάρχει ατιμωρησία, και δεν ξέρω, θα μπορούσαν βέβαια και από την πλευρά της κυβέρνησης όλο αυτόν τον καιρό να γίνουν βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, για το πώς φτάσαμε δηλαδή εδώ, για το πώς μπήκαμε και με ποιες συνθήκες μπήκαμε στην απαράδεκτη αυτή, απαράδεκτη συνθήκες δανειοδότησης, για το χρέος, για τα spreads που εκτινάχθηκαν στα ύψη, για τις συνομιλίες με τον Στρος-Καν του Γιώργου Παπανδρέου. Μπορούμε να βγούμε από όλη αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Μπορούμε να κλείσουμε όλο αυτόν τον οδυνηρό κύκλο ξεκινώντας να επιπλέουμε πληγές. Το επαναλαμβάνω, χθες ο Πρωθυπουργός περιέγραψε, εκτός από ότι θα κλείσουμε την αξιολόγηση και τα επόμενα βήματα, είπε, ο φόρος στα κέρδη των επιχειρήσεων θα μειωθεί σταδιακά και θα γίνει ένα σημειώς φόρος στο 15% από το 25% που είναι σήμερα. Ο ανώτατος φόρος εισοδήματος θα πέσει το 33% από το 42% που είναι σήμερα. Υπενθυμίζω ότι χτες ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για ανώτατο φόρο 50%. Επίσης είπε ότι όλοι οι συντηρητές τα υψηλά κλιμάκια του ΦΠΑ θα μειωθούν σταδιακά και στα μεσαία επίσης. Θα μειωθεί ο έμφυα και ότι εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει μείωση στις συντάξεις και εγγυάται την επαναφορά των συντάξεων για τους υπερήλικες, τους ομογενείς, ποντίους και οι βορειοπυρώτες. Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί κλείσουμε τον κύκλο, να επιπλώσουμε τις πρώτες πληγές και να πάμε παρακάτω και να τα συζητήσουμε όλα. Δεν χρειάζεται να μιλάμε μόνο για το χρέος, για τα λεφτά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τα ξέρεις Μαρία, τα εθνικά θέματα τα οποία είναι κυρίαρχα και σημαντικά. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον με μια απλή κίνηση εσείς οι ευρωβουλευτές, οι Έλληνες ευρωβουλευτές, να έχετε και γραφεία στο Καστελόριζο, όπου η αλληλογραφία σας να φτάνει στις Βρυξέλλες, αλλά να φτάνει και στο Καστελόριζο, να έχει ένα συμβολισμό, υψηλό συμβολισμό, κάτι τέτοιο. Αυτό θα μπορούσε να το προτείνεις, Μαρία. Το ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και έχει ένα συμβολισμό, ανέξοδο συμβολισμό, όπου θα μπορούσατε να έχετε θηρίδες οι Έλληνες ευρωβουλευτές στο Καστελόριζο και να καταλήγουν εκεί τα γράμματα, οι επιστολές, όλα αυτά, και να έχουν τη δική τους δυναμική. Τέτοια πράγματα χρειάζονται, να ανυψωθεί και το φρόνημα των Ελλήνων πολιτών που ζουν, περνούν αυτή την καταιγίδα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Εμείς είμαστε εδώ να ακούσουμε και τη μία πλευρά και την άλλη και τα δύο πρόσωπα του Ιαννού, προσπαθώντας να καταγράψουμε με ακρίβεια τι ακριβώς συμβαίνει. Μαρία Σπυράκη, να σε ευχαριστήσω. Καλή σου μέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Καλημέρα και θα τα ξαναπούμε σίγουρα μαζί στις εκλογές. Σαφέστατα. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Ευχαριστώ πολύ.